Την βαθιά ευγνωμοσύνη, την εκτίμηση και τι ευχαριστίε του, αλλά και τη στήριξή του στου εργαζόμενου τη Υγεία, εξέφρασε σε μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Υγεία ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρε. Αφιέρωσε το μήνυμα στου εργαζομένου στον κλάδο τη Υγεία που δίνουν την άνηση μάχη με τον COVID-19. Η Παγκόσμια ημέρα Υγεία αυτή τη χρονιά έρχεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλου μα. Το μήνυμα μου σήμερα είναι προ του εργαζομένου στην Υγεία, τι νοσοκόμε, τι ΜΕΕ, του τεχνικού, το παραϊατρικό προσωπικό, του φαρμακοποιού, του γιατρού, του οδηγού, του καθαριστέ, το διοικητικό προσωπικό και πολλού άλλου που εργάζονται μέρα και νύχτα για να μα κρατήσουν ασφαλεί. Σήμερα είμαστε περισσότερο ευγνώμονε από ποτέ σε όλου σα, καθώ εργάζεστε ασταμάτητα βάζοντα σε κίνδυνο του εαυτού σα για να πολεμήσετε τι καταστροφέ αυτή τη πανδημία. Εν μέσω τη πανδημία του νέου κορονοϊού, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία προειδοποίησε ότι ο πλανήτη χρειάζεται σχεδόν 6 εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίε, νοσοκόμε και νοσοκόμου. Ο αριθμός των επαγγελματιών νοσηλευτριών και νοσηλευτών ανέρχεται σε περίπου 28 εκατομμύρια παγκοσμίως, (μεταξύ του 2004 και του 2018) αυξήθηκε κατά 4,7 εκατομμύρια. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 5,9 εκατομμυρίων νοσοκόμων, με τις πιο κραυγαλαίες ελλείψεις να εντοπίζονται στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.